Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, τώρα αυτό το haul γίνεται πάρα πολύ κατά λάθος, αλλά ξέρω πόσο πολύ το θέλετε και εγώ θέλω να σας δείχνω τα πράγματα που παίρνω. Σας αρέσουν πολύ και μου αρέσει πολύ που δράμε σε σχέση με τη μόδα αρκετά. Λοιπόν, αυτό το haul πώς έγινε, ήμουν σήμερα στα μαγαζιά, πήρα 3 πράγματα και ερχόμενοι εδώ λέω πω τελευταία έχω πάρει αρκετά πράγματα, πρέπει να τα δείξω στα κορίτσια. Και αρχίζω και ψάχνω την κάμερα για τα vlog που κάνω, η οποία δεν είναι στο σπίτι. Εντάξει, πήρα βέβαια τον Άγγελο, τη βρήκαμε, αλλά τραβάω αυτό το βιντεάκι με το κινητό μου, το οποίο βέβαια είναι καινούριο, οπότε πιστεύω ότι έχει πιο καλή κάμερα το συγκεκριμένο. Πείτε μου κι εσείς πώς φαίνομαι, πώς ακούγομαι, δεν ξέρω, πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Εννοείται πως έχουμε τη Ζιζέλ, δεν την πετυχαίνετε σε καλή στιγμή αυτή τη φορά. Αλλά ναι, είναι εδώ ήσυχη μαζί μου. Πάμε να δείξουμε λοιπόν τι έχω αγοράσει το τελευταίο καιρό. Τι πράγματα είναι πιο παλιά, άλλα πιο καινούρια, άλλα είναι χωρίς εκπτώσεις, άλλα με εκπτώσεις, όπως αυτό που φορά που το πήρα 2 ευρώ από τα Zara. Ναι, κάποια πράγματα λοιπόν θα τα βρείτε και άλλα όχι. Αυτά τα λέμε κάθε φορά, το ξέρετε. Θα προσπαθήσω να βάλω από κάτω στην περιγραφή ό,τι περισσότερο μπορώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με φορέματα και το πρώτο που πήρα σήμερα από το Zara, χωρίς καν να το δοκιμάσω και δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Οπότε η πρώτη δοκιμή θα γίνει εδώ στο haul για να σας το δείξω. Είναι αυτό από New Collection. Είναι ένα έτσι πολύ ωραίο μακριμάνικο τύπου λεοπάρ, αλλά αυτό το πιο περίεργο λεοπάρ κτλ. Έκανε 39,95. Δεν είναι εδώ πέρα μπροστά, νομίζω, δεν το έχω δοκιμάσει οπότε δεν ξέρω. Έχει μακρύ μανικάκι. Γενικά εμένα μου αρέσουν αυτά. Να το φοράμε και φθινόπωρο με sneakers. Οπότε το έχω δει κάπως έτσι τη φάση. Το φορεματάκι που πήρα πάλι σήμερα από το Zara είναι αυτό το πάρα πολύ cute. Είναι λευκό, έτσι ένα βελούδινο ύφασμα, πολύ, πολύ απαλό, που κάνει αυτά εδώ πέρα τα μπιχλιμπιδάκια μπροστά. Το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ cute και επειδή είμαι και αρκετά μαυρισμένη θα έλεγα, νομίζω ότι μου πήγε αρκετά. Και τα δύο τα φορέματα που σας δείχνω και αυτό και το προηγούμενο το έχω πάρει σε medium. Αυτό το δοκίμασα, οπότε ξέρω τι μου κάνει και μου άρεσε αρκετά. Δεν είναι εκείνα τα πάρα πολύ κοντά, πάλι θα το φοράγα και με sneaker, αλλά και με πέδιλο, χαμηλό εννοώ. Και επίσης πολύ ωραία επιλογή για φθινόπωρο, γιατί δεν είναι και full καλοκαιρινό ενώ το ύφασμά του, ενώ θα κρυώνεις και τόσο. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ για μένα καλοκαίρι κάπως ξεκινάει τώρα, γιατί τώρα χαλαρώσαμε από τη σεζόν. Έχω κάνει 5 μπάνια όλο το καλοκαίρι, οπότε δεν αγόρασα καθόλου καλοκαιρινά ρούχα όσον αφορά πώς να το πω, resort φάση για την παραλία και όλα αυτά, γιατί δεν έχω πάρει πουθενά και δεν χρειαζόταν να το πάρω. Οπότε έχω πάρει κάποια τώρα, γιατί φεύγουμε μέσα του Σεπτέμβρη διακοπές. Τότε μπορούμε εμείς. Και κάποια από αυτά θα σας τα δείξω και σήμερα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το καταπληκτικό φόρεμα, το οποίο είναι κυρίως για θάλασσα, ρε παιδί μου. Το φοράς μέσα με το μαγιό σου. Αλλά εγώ μπορούσα σίγουρα να το φορέσω και για να πάω για ένα ωραίο μεσημεριανό κάπου δίπλα στη θάλασσα κτλ. Η πλάτη είναι όλη ανοιχτή από πίσω και είναι ένα brand που λέγεται Tailor Made. Μ' άρεσαν πολύ τα ρουχάκια του. Μετά, από ένα brand που λέγεται DLV by Darlene. Ναι, DLV, ναι. Αγόρασα αυτό το κιμονό φόρεμα, το οποίο έχει ένα τέλειο print, πραγματικά υπέροχο print, είναι αυτό. Γενικά τώρα αυτή η εταιρεία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι λένε έτσι, που βγάζει τρομερά πατρόν, πραγματικά είναι ζηλευτά, είναι τόσο ρομαντικά όλα αυτά που βγάζει, πάρα πολύ ωραία. Θα σας αφήσω φυσικά κάτω link και τα λοιπά, να βρείτε και το site. Είναι ένα κιμονό, το οποίο μπορεί να φορηθεί και σαν κιμονό, αλλά σου δίνουν μαζί και τη ζώνη και από μέσα ένα φουστάκι τύπου μεσοφόρη, για να μπορέσεις να το φορέσεις και σαν φόρεμα, γιατί εγώ κυρίως σαν φόρεμα το ονειρεύομαι. Το ονειρεύομαι και σε ένα στενό της πάρου για έτσι ένα dinner την ώρα που δει ο ήλιος, ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ και γι' αυτό και το πήρα. Είναι full μακρύ και φυσικά μπορεί να φορεθεί και με μαγιό από μέσα, αλλά και με ένα τοπάκι, ας πούμε, δεν θα φαίνεται πάρα πολύ, για να το φορέσεις σαν φόρεμα. Λοιπόν, σε ένα πολύ αγαπημένο μου φόρεμα, η εταιρεία λέγεται Milk White. Είναι φέτος λίγο εγώ την έχω ανακαλύψει αυτή την εταιρεία, είναι ελληνική και ήθελα πώς και πώς να πάρω το συγκεκριμένο
φόρεμα, το οποίο έχει και άλλα prints. Έχει και με καρδούλες, ένα μπλε και, και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Εγώ ήθελα το συγκεκριμένο, το λευκό, που επειδή όμως είναι διάφανο, μπορείς φυσικά να το φορέσεις και με το μαγιό σου, αλλά εγώ πάρει και ένα λευκό σουτάκι από Shein, θα το δείτε τώρα, ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει, σήμερα μου ήρθε, για να το φορέσω από μέσα. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάτι πάρα πολύ trendy, μου αρέσει. Και αν και μόνο και αυτό να το φορέσω. Και από Milk White θα συνεχίσω με παντελόνια. Α, βασικά, πού είναι το σωτάκι. Το σωτάκι που σας έλεγα πως είναι αυτό. Είναι ένα λευκό τοπάκι και ένα λευκό κολάν από κάτω, έτσι. Τα οποία θέλω να τα βάλω μέσα από το φόρεμα αυτό. Φυσικά μπορείς να βάλεις και με μαγιό, αλλά εγώ θα το βάλω έτσι με τύπου ποδηλατικό κολάν και τα λοιπά. Και αυτό πιστεύω μπορείς να το φορέσεις με ένα σνικεράκι και θα δείχνει επίσης πολύ ωραίο. Πάμε σε παντελόνια και θα συνεχίσω με τη Milk White, γιατί σας είπα ότι μου έχει αρέσει αυτή η εταιρεία. Πήρα αυτό το παντελόνι, το ροζάκι, το οποίο κάνει αυτά τα σχεδιάκια. Έχει πάλι το λόγκο της και αυτά τι είναι. Αυτό είναι ένα κοχύρι και τα άλλα είναι σαν γαλματάκια, κάτι τέτοιο. Το οποίο μου άρεσε επειδή είναι ροζ, κάνει κάτω φλερ το μπατζάκι. Πάμε να συνεχίσουμε, ναι, με τα παντελόνια. Πήρα επίσης ένα Levi's σορτσάκι από την About You, είχε βγάλει εκπτώσεις και το πήρα, το φοράω και στη δουλειά full. Είναι αυτό. Μου αρέσει γενικά το πατρόν από το Levi's σορτσάκι, νομίζω κάθονται πολύ κολακευτικά, δεν είναι αυτά τα πολύ σκαφτά στενά, τουλάχιστον με το συγκεκριμένο σχέδιο. Έχω ξαναπάρει Levi's και μου ήταν και πάρα πολύ άνετο και μου άρεσε πολύ. Μετά πήρα ένα μπλε σορτσάκι από Pepe Jeans, το συγκεκριμένο. Εμένα τα σορτσάκια μου αρέσουν να είναι λίγο φαρδιά κάτω, να μην κολλάνε στα μπούτια. Και πήρα αυτό το Scrooge, είχα μια συνεργασία. Μετά πήρα κάτι ρούχα Calvin Klein για τον Άγγελο και πήρα και εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Είναι αυτό το τόσο σκούρο μπλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φαρδί, με στενή, είναι πολύ ψηλό μέσο, με στενή μέση και αρκετά φαρδί κάτω. Κάνει έτσι μπατζάκι μέχρι κάτω, full φαρδί. Και θα σας δείξω με τι παπούτσια σκέφτομαι να το βάλω, γι' αυτό το πήρα έτσι τόσο μπλε σκούρο που το ήθελα. Και σήμερα επίσης πήρα από τον Bershka ένα παντελόνι που είχα δει σε ένα βιντεάκι της Βενετίας της Καμάρα, εδώ πέρα στο στο YouTube και μου άρεσε πολύ. Είναι αυτό το ριγέ που κάνει αυτό το πάνω τύπου φορά από μέσα το σόφρακο του παππού. Γιατί αυτό είναι, ναι. Και είναι αυτό το ριγέ κάτω και αυτό φαρδί. Και αυτό θα σας δείξω με τι παππού σκέφτομαι να το βάλω. Αλλά, να τη Ζιζέλ. Δεν μπορεί άλλο μόνη της, αυτό ήταν. Αλλά λόγω αυτού του παντελονιού πήρα ένα ωραίο πουκάμισο Ζάρα, το οποίο το είδα στη φίλη μου τη Φελίνα και ήθελα γενικά να πάρω κρόπ το πουκάμισο. Τώρα Ζιζέλ, κάτσε λίγο εκεί, δεν πειράζει. Και το βρήκα στο Ζάρα τελευταίο, οπότε λέω ήρθε η ώρα σου. Είναι αυτό με τις μεγάλες τσέπες, το πήρα σήμερα. Σας βάλω κάτω φυσικά όλους τους κωδικούς. Και θέλω να το φορέσω crop top έτσι με το παντελόνι αυτό. Πιστεύω ότι δείχνει πολύ ωραίο. Και κάποια παπούτσια που θα σας δείξω σε λίγο, που τα έχω λατρέψει. Τα έχω δείξει ήδη στο Instagram και γενικά στο Instagram έχω κάνει αυτό το σαν chat που γίνεται, κανάλι επικοινωνίας που το λέει το Instagram, το οποίο έχω ξενερώσει full που δεν μπορείτε να μου απαντάτε και μόνο πατάτε like και είναι λίγο κουραστικό, βαρετό να μιλάς απλά μόνο σου. Αλλά τέλος πάντων, εκεί έχω δείξει διάφορα και εκεί έχω πει και μια πολύ inside πληροφορία για τη ζωή μου, την οποία δεν την έχω ανακοινώσει πουθενά, μόνο σε εκείνο το chat. Οπότε μπορείτε να το βρείτε, να κάνετε follow. Λέω εκεί κάτι χαζά. Και πάμε να συνεχίσουμε σε μπλούζες. Έχω πάρει τρεις φορές την ίδια μπλούζα γιατί με έχει βολέψει απίστευτα. Η πρώτη και η πιο ιδιαίτερη είναι αυτή, η οποία κάνει αυτή την τζαχπινιά εδώ μπροστά και μου αρέσει πολύ. Είχε βάτες οι οποίες μου έφυγαν στο πλύσιμο βέβαια και δεν έχω αξιωθεί ακόμα να τις βάλω. Αλλά γενικότερα αυτό το κάψιμο μου αρέσει πολύ και είναι και δροσερό σαν μπλουζάκι, ταιριάζει με πολλά. Και το ίδιο μπλουζάκι το έχω πάρει σε σκέτο, μόνο με βάτες, μαύρο, όλα αυτά είναι Ζάρα.
Και πάλι με βάτες, το ίδιο σε λευκό. Δεν ξέρω, έχουν βολέψει πολύ, ταιριάζουν τα πάντα. Και με ό,τι τζίνκια τα βάλεις πάλι ταιριάζουν και με παντελόνια πάλι ταιριάζουν. Οπότε τα έχω πάρει σε όλα τα χρώματα. Μετά ένα μπλουζάκι που επίσης δεν περίμενε να είναι τόσο κολακευτικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό από Zara. Το έχω πάρει σε αυτό το τέλειο χρώμα. Beige, γκρι, σταχτή, κάπως έτσι. Κολακεύει απίστευτα. Δεν ξέρω. Ακόμα και με παντελόνι λευκό θα μπορούσα, ας πούμε, να πάω σε ένα πολιτικό γάμο με αυτό. Έτσι μου ήρθε τώρα. Κάνει πάρα πολύ ωραία μέση. Μετά, από το brand που σας είπα πριν, το TaylorMade, πήρα αυτή την μάλινη μπλούζα, η οποία βέβαια το μοντέλο τη φορούσε σαν φόρεμα. Και λέω εγώ, α, τέλεια, σαν φόρεμα θα τη βάλω κι εγώ. Αλλά όχι, δεν γίνεται να πάω σε φόρεμα, είναι πιο κοντή. Πρέπει από κάτω να φοράς κάτι, οπότε τέλος πάντων δεν την επέστρεψα, γιατί λέω, οκ, okay, θα φορεθεί κάπου. Είναι ένα έτσι πάρα πολύ χτυπητό ροζ, φούξια. Και αρκετά ζεστή φαίνεται. Επίσης έχει και πολύ ωραία ποιότητα. Φοβήθηκες, Μαρή. Έχει και πολύ ωραία ποιότητα. Οπότε την κράτησα για να τη φορέσω σίγουρα χειμώνα. Δεν ξέρω με τι θα μπορούσα να τη φορέσω από κάτω. Ιδανικά θα ήθελα να είναι φόρεμα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, την πήρα μαζί με το φόρεμα που σας έδειξα πριν. Αυτά. Τώρα που έκανε τη σύγκη πάνω, θέλω να τα δείξω αυτά. Λοιπόν. Πήρα επίσης από ένα μαγαζί που λέγεται Solo Exclusive, είναι νομίζω στη Θεσσαλονίκη μόνο, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Μια πολύ ωραία φούστα που σκέφτηκα ότι μπορεί να φορεθεί πάρα πολύ ωραία και με πουκάμισο από μέσα και με το πουκάμισό μου το crop τώρα που το πήρα, αλλά και με t-shirt. Είναι αυτή η οποία δένει τέλος πάντων κάπως έτσι εδώ. Οπότε κάνει και μια έτσι σουρίτσα κάπως εδώ και είναι πολύ ωραία. Είναι από ένα brand που δεν το ήξερα, συγχωρέστε με, που λέγεται Soulmad 3. Ναι, Soulmad 3. Θα σας το βάλω από κάτω, παρόλο που το έχω αγοράσει από άλλο μαγαζί, δεν το έχω αγοράσει από το μαγαζί του brand. Και μου άρεσε πολύ, θα την πάρω σίγουρα στην πάρω. Και αυτή μπορεί να φορεθεί και με sneaker και με την μπότα που θα σας δείξω σε λίγο. Κρατήσατε τώρα λεπτά, κρατήσατε στο μυαλό σας για να σας τη δείξω. Να τη φανταστείτε σε λίγο. Μετά πήρα αυτή τη φούστα από ASOS. Είναι η κλασική μακριά φούστα, η jean, η οποία όμως δεν κάνει το κλασικό κόψιμο μπροστά που έχουν όλες οι φούστες. Κάνει δύο κοψίματα στις άκρες. Αυτό και αυτό. Μου κολακεύουν πολύ τα πόδια και είναι full μακριά, οπότε για μένα αυτό όλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ πιο ιδιαίτερο από τις κλασικές. Αν και έχω και κλασική, μια μαύρη, και εξίσου μου αρέσει πολύ. Αλλά ναι. Και έχω και δύο μαγιό, να μου πεις, κοπέλα μου είσαι off-season τώρα με τα μαγιό. Ναι, είμαι παιδιά, αλλά εγώ δεν έχω πάει διακοπές, οπότε για μένα τα μαγιά των διακοπών μου είναι αυτά και θέλω να τα δείξω. Ναι, μπορεί να βρείτε και κάτι εκδοσιακό τώρα, οπότε να το πάρετε για τον επόμενο χρόνο, εγώ έτσι κάνω. Πριν πάμε στα μαγιό, θα σας δείξω τα παπούτσια, γιατί σας έχω πει με 2-3 σύνολα τι θα φορούσα. Να ξεκινήσω με αυτό εδώ το κουτί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ μία follower μου. Είχαν βάσει μία φωτογραφία του Pinterest από ένα ζευγάρι παπούτσια στο Instagram. Να με ακολουθείτε εκεί, γιατί εκεί δείχνω ότι σκέφτομαι να πάρω. Πολλές με ρωτάτε, άντε Βασιλική, βγάλε κάποιο χώρο να βρούμε ιδέες, να πάρουμε κι εμείς. Οπότε το λέω για αυτόν τον λόγο. Ακολουθήστε με εκεί. Έχουμε και το κανάλι επικοινωνίας, μιλάμε και στα stories. Γενικά είναι πιο άμεσο το Instagram από το YouTube, καλός ή κακός. Είχανε βάσει λοιπόν αυτό το ζευγάρι παπούτσια που το έψαχνα full. Ήμουν έτοιμη να δώσω 250 ευρώ. Και κάποιος μετά το καλοσκέφτηκα και λέω, άντε μωρέ, όχι. Για να το πάρω από ένα site που λέγεται Farfetch, αν το λέω σωστά. Και τελικά δεν το πήρα από εκεί. Και τα ανεβάζω στο Instagram για το αν σας άρεσε, αν σας άρεσε αυτό το παπούτσιο ή όχι. Προσπαθώ να μου απάντησατε σε ένα poll και μου γράφει μια κοπέλα σε ένα μήνυμα ότι μόλις τα αγόρασα από την Adidas 125 ευρώ, μόλις μου ήρθαν κιόλας, είναι τέλεια, να τα πάρεις κτλ. Μένω λοιπόν στο site της Adidas και ήταν παντού εξαντλημένα. Ψάχνει μόνη της η κοπέλα στο ASOS και πάλι τα βρίσκουμε εξαντλημένα. Οπότε λέω ότι δυστυχώς δεν μπορούσα να τα πάρω, αλλά τα είχαν 125 ευρώ εκεί. Και λέω ότι οκ, okay, σχεδόν μισή τιμή από τα άλλα, οπότε
θα περιμέναμε πως θα εμφανίσει. Όμως ήταν full δουλειά, είχαμε τα 15 Αύγουστο, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να μπαίνω συνέχεια στην Adidas αν τα εμφανίσει. Είχα κάνει ένα notify me στο site της Adidas και το είχα αφήσει έτσι. Και μου στέλνει πάλι μόνη η κοπέλα μετά από κανένα δύο μέρες, Βασιλική, τρέχα, πάρ' τα παπούτσια, μόλις εμφανίστηκα στην Adidas. Και λέω όντως τώρα. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έκανες αυτό για μένα. Όντως ήταν ένα τελευταίο νούμερο, έγραφε από κάτω. Και τα έτρεξα και τα πήρα. Και είναι αυτά τα γκαζέλ. Λοιπόν, τα γκαζέλ γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ σαν παπούτσια. Βγάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο vintage vibe. Αλλά είναι και πιο σύγχρονα γιατί τα έχουν κάνει και δίπατα. Και δεν ξέρω, σκέφτομαι να τα φορέσω με τη λευκή μου τη φούστα που σας έδειξα με τα ανοίγματα δεξιά-αριστερά, τη τζιν. Θα μπορούσα να το φορέσω και με αυτό το παντελόνι για κάτι έτσι λίγο πιο trendy και με αυτό το παντελόνι που σας έδειξα πριν. Ακόμα και με αυτό θα μπορούσα να το φορέσω το χειμώνα κάποια στιγμή κάπως. Θα το φορέσω με διάφορα παντελόνια. Και τζιν και υφασμάτινα, μου άρεσαν πολύ. Δεν τα έχω βάλει ακόμα έξω να σας πω αν είναι άνετα ή όχι, τα πήρα στο νούμερό μου αυτά. Και είδα ότι τα ψάχνουν όλα τα συγκεκριμένα παπούτσια, είτε σε αυτό το χρώμα είτε σε πολλά άλλα που τα βγάζει γενικά η Adidas. Και αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι να μπαίνετε στο site, γιατί εμφανίζονται συχνά πυκνά. Η μόνη συμβουλή που έχω να σας δώσω, εμένα μου τα βρήκε η follower μου που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το επόμενο ζευγάρι παπούτσια, το οποίο είναι από Susan De και είναι αυτό το cowboy κομποτάκι. Το έχω βαράσει από το Scrooge, είχα μια συνεργασία με το Scrooge, οπότε τα βρήκα από εκεί και τα βρήκα και οικονομικά, τύπου 60 ευρώ νομίζω. Ναι, είναι Susan De. Έχω παρόμοιο σε ψηλό αλλά πιο ανοιχτό χρωμό και εμείς τώρα το Σεπτέμβρη μας έχουν καλέσει σε ένα γάμο, ο οποίος δεν θα είναι θρησκευτικός, θα είναι σε ένα κτήμα και έχουν όντως dress code τύπου μπόχο, καουμπόικα και όλα αυτά. Οπότε σκέφτομαι να τις βάλω εκεί στο γάμο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο παρόμοιο παπούτσι που να είναι τύπου καουμπόι. Λοιπόν, μπορεί να φορεθεί με αυτήν τη φούστα. Το δείχνει πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να φορεθεί με το κιμονό που σας έδειχνα πριν αυτό, επίσης θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να φορεθεί με λεφτά φορέματα, μπορεί να φορεθεί με το πρώτο φόρμα που σας έδειξα και θα είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ τάση φέτος τα cowboy boots, θα το δείτε, είναι παντού. Εγώ είχα πάρει ψηλά πέρσι, αλλά φέτος πήρα τα κοντά, γιατί το κοντό μπορεί να φορεθεί πιο εύκολα και φθηνόπωρα, ενώ να μην σκάσεις, γενικά και τα ψηλά να φοράτε. Δεν υπάρχουν παντού και στο Μπέρσκα που ήμουν σήμερα έχει cowboy boots και έχουν πάρα πολύ ωραία σχέδια και μπροστά και μπορεί να βρει και πιο ιδιαίτερες και πιο απλές. Τέλος πάντων, τέλειες. Προτείνω να πάρετε φέτος cowboy boots αν δεν έχετε και αν φυσικά μπορείτε να τις υποστηρίξετε. Αν το στυλ σας είναι κάπως έτσι που μπορείτε να τις υποστηρίξετε και να μην σας φοράν, αλλά να τις φοράτε. Οπότε, ναι. Και πάμε να σας δείξω δύο μαγιό. Έτσι, να είχαμε να λέγαμε τώρα, κορίτσια, τι να κάνω. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό το μοναδικό ολόσωμο, το οποίο είναι έτσι κάπως. Τώρα δεν θα το δείτε φορεμένο, οπότε δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι. Είναι από Studio 83, ένα πάρα πολύ ωραίο site και το λέω για όλους αυτούς που μου στέλνετε μηνύματα, θα γίνω νονά, θα είμαι κουμπάρα, έχει τέλεια πράγματα και έχουν βγει και κάτι πάρα πολύ ωραία φορέματα με πούπουλα που μπορείτε να βρείτε. Το έχω πάρει από εκεί, είναι έτσι κάπως φοριέται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ sexy. Είναι αυτό το ροζάκι, το οποίο νομίζω τώρα που έχω μαυρίσει μου πάει και πιο πολύ. Και το είχα πάρει εκτουσιακό όταν το είχα πάρει. Και ακόμα ένα μαγιό το οποίο φέτος μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από ένα site που λέγεται Βαμβάκος. Το έχει και στο... το έχουμε και στη Θεσσαλονίκη σαν brand. Ναι. Βασικά στην Αθήνα δεν ξέρω αν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σίγουρα, αλλά έχει και e-shop. Βέβαια, το μαγιό είναι μάρκα Forgiveness. Αυτό το brand το έχω ξανακούσει σε μαγιό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, είναι αυτή η ετικέτα που έχει κάποια αστεράκια. Το οποίο είναι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ του λεοπάρ, ειδικά του συγκεκριμένου λεοπάρ. Αλλά επειδή κάνει τσαχπινιά με το πράσινο από μέσα, μου άρεσε πολύ. Και μου άρεσε γιατί έχει και αυτές τις φουντίτσες το από πάνω.
είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ sexy. Είναι το τόσο όσο για μένα το συγκεκριμένο λεοπάρ. Οπότε, ναι, μου άρεσαν πολύ και είπα έτσι να σας το δείξω εδώ στα γρήγορα. Και πάμε λίγο σε τσάντες. Έκανα μία αγορά. Λίγο ακριβή. Δηλαδή, κάτσε βρε αγάπη μου λίγο εκεί. Α, σε χαϊδέψω. Κολλήτσι μου. Ναι, κολλήτσι μου. Λοιπόν, έκανα μια τσάντα. Έκανα μια αγορά. Μια τσάντα που την ήθελα πάρα πολύ. Και επειδή δεν είχα τίποτα παρόμοιο, είπα να την πάρω. Λοιπόν, είναι το brand Zadigan Voltaire, αν το λέω σωστά. Και πήρα την κλασική τους μαύρη τσάντα, η οποία είναι αυτή. Και έχει και το άλλο του στο λουρί του, που την κάνει και πιο μεγάλη. Που μπορείς να το φοράς μαζί. Αλλά εγώ επειδή τη φόρεσα βράδυ, μια μέρα την έβαλα με το μικρό λουρί. Είναι κάπως έτσι δηλαδή, με δύο λουριά. Είναι αυτή, την αγόρασα παιδιά από το About You. Και τι τη βρήκα. Μπορείς να βρείτε και από το site τους νομίζω, αλλά εκεί δεν ήξερα τι μεταφορικά έχουν, από πού έρχονται και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι δερμάτινη βασικά. Κλείνει έτσι κάπως έτσι. Χωράει έτσι πραγματάκια τούτσικα, έχει και μπροστά θήκες και πίσω θήκη. Είναι αυτή. Ήταν μια επένδυση, μια τσαντούλα που την ήθελα πολύ καιρό. Οπότε την πήρα και μπράβο. Αυτά από ακριβά πράγματα και τώρα πάμε στο σιν. Να σας δείξω και το φθηνό. Λοιπόν, παιδιά, πήρα αυτή την τσαντούλα που μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να σας πω. Είναι σιν, την πήρα εκεί γύρω στο δεκάρικο. Μου θυμίζει και λίγο Bottega Veneta, το χρώμα μάλλον, γιατί γενικότερα δεν έχει κάποια άλλη σχέση. Είναι τύπου σαν δερμάτινο το υφασμά της. Δεν είναι δηλαδή πλεκτή όπως φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και μου άρεσε πολύ, σκέφτηκα να την πάρω έτσι μαζί μου και στις διακοπές. Και χωράει και πραγματάκια, δεν είναι δηλαδή κούτσικη. Και ξέρω, έτσι μου άρεσε πολύ. Βρήκα το χρώμα του, βασικά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή την τσάντα την είχα πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και την χρησιμοποιώ είτε σαν νεσεσέρ. Τι είναι νεσεσέρ? Τελειώνω τώρα, θα παίξουμε. Τη χρησιμοποιείτε σαν νεσεσέρ, σαν τσαντάκι έτσι απλό. Και πήρα παρόμοια και αυτή, η οποία μου φάνηκε πάρα πολύ καλοκαιρινή. Αν πεις τώρα, Μαρία, το καλοκαίρι σκέφτεσαι, τι να κάνω. Εγώ δεν το έχω σκεφτεί όλο το προηγούμενο μήνες, πρέπει να το σκεφτώ τώρα. Ναι, την πήρα αυτή, που σκέφτομαι να την κρατάω έτσι, είτε πάλι να τη χρησιμοποιήσω και σαν νεσεσέρ. Έχει τέλειο κούπομα, δηλαδή πολύ σκληρό, δεν ανοίγει κτλ. Είναι τύπου πλεκτή ας πούμε, αλλά έχει ένα πολύ λεπτό πλέξιμο και μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα. Μπορεί να φορεθεί σίγουρα ας πούμε να την κρατάς για να πας για το μεσημεριανό σου με το πλεκτό το φόρμα που έδωσα και πριν, να δώσεις έτσι ένα παραπάνω χρώμα στο όλο σου σύνολο. Και την βρήκα έτσι πολύ value for money, έκανε αυτή γύρω στα 10 ευρώ, 12 ευρώ, μπορεί και λιγότερα, δεν θυμάμαι. Οπότε αυτά. Ζιζέλ, μη μου τρώω στα μαγιό. Σας έδειξα όλων των ειδών τα πράγματα που έχω πάρει τον τελευταίο καιρό. Είμαι στο μοντάζ και ξέχασα να σας δείξω τα Crocs. Πήρα Crocs γιατί ενώ τα έκραζα full, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τα είχε πάρει πρώτα ο Άγγελος βασικά τα ζήτησε και μου είπε ότι ήταν full άνετα και λέω οκ, okay, θα τα πάρω στην αρχή για τη δουλειά. Γέμισα και κάτι τέτοια πράγματα που τα πήρα από το Shein, οπότε μου φάνηκε πολύ fancy η όλη φάση. Και νιώθω λίγο weird όταν το φοράω ακόμα, δεν το θεωρώ δηλαδή ένα τόσο stylish κομμάτι, αλλά είναι full άνετα όντως και με βολεύουν επίσης full. Τα είδα και σε 2-3 κοπελίτσες έτσι, που ήταν και αυτές έτσι μαυρισμένες και τα φόρουσαν με ωραία ρούχα και κάπως μου άρεσαν. Εντάξει, δεν θα, ήταν, δεν θα τα ξαναγόραζα ξανά σε άλλο χρώμα, αλλά για έτσι λίγο καλοκαιράκι, καλά είναι. Δεν έχετε παράπονο και μπλούζες και παπούτσια και τσάρτες και φούστες και φορέματα, χαμός έχει γίνει και αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσαν, να χαλαρώσατε από το βιντεάκι και να σας βοήθησα σε ιδέες, είτε να πάρετε τα ίδια είτε παρόμοια πράγματα. Αυτά, σας φιλώ, να περνάτε τέλεια
Και ξεκινάει η σεζόν με βιντεάκι από εδώ και στο εξής, γιατί η δουλειά χαλαρώνει τώρα, οπότε χαλαρώνουμε κι εμείς και θα έχω και παραπάνω χρόνο να σας δείχνω πράγματα. Σας φιλώ!